Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί συνάντησα ένα πολύ καλό μου φίλο, τον απόστρατο της πολεμικής αεροπορίας, το φίλο μου, το φίλο μου, το Γιάννη το Χαραλαμπόπλο, και νυν ποιητή, και τον έχω καλέσει γιατί πρόσφατα μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε ότι έχει γράψει ένα ποίημα για το φεστιβάλ που θα κάνουμε, το φεστιβάλ μουσικών του δρόμου που θα γίνει στην Καλαμάτα 16 και 17 Σεπτέμβρη. Φίλε Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα φίλε Ποντή, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Καταρχήν εσύ είσαι στη Ρόδο, έτσι δεν είναι? Στη Ρόδο μένουμε μόνοι. Στη Ρόδο έχω ένα φίλο, τον Τάκη το Βούη. Ένα πολύ καλό μουσικό. Ένα σπουδαίο μουσικό και τραγουδιστή. Ναι. Εάν το δει, θα του πει πολλού χαιρετισμού από το Φώτη, τον Καλαματιανό. Ευχαρίστω. Εάν του πει τον Καλαματιανό, εντάξει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο Τάκης ο Βούης τον έχω γνωρίσει στην Καλαμάτα. Είναι σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, θέλω να μου πει πώ βλέπει την ιδέα ότι γίνεται ένα φεστιβάλ στην πόλη μας, στην πόλη της Καλαμάτας, με αξιόλογους μουσικούς του δρόμου? Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτό που κάνετε φίλε Φώτη, διότι οι άνθρωποι αυτοί κοσμούν. Ναι. Είναι κόσμημα για τις πόλεις. Η μουσική τους χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων, ναι, των διερχόμενων, των κουρασμένων, των στενοχωρημένων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ναι, τους κάνει και ξεδίνουν λίγο, δεν, ναι, έχουν δυνατότητα πάρα πολύ από τους ανθρώπους να πηγαίνουν στα κέντρα να παρακολουθούν καλλιτέχνες. Ναι. Και ήδη βγάζουν, νομίζω ότι ο σκοπός τους είναι, εκτός το ότι έχουν το κέφι αυτό να τραγουδήσουν, ναι, ο σκοπός τους είναι να βγάλουν και τον επιούσο. Ναι. Και εγώ πάνω σε αυτό και με τις πάνω σε αυτό έγραψα ένα ποίημα, ναι, που αφορά τις δυσκολίες των ανθρώπων αυτών, ναι, που με βροχή, με ήλιο, ναι, κατατρεγμένοι φαντάζομαι, θα τους διώχνουν από το ένα σημείο, ναι, θα ψάχνουν στο άλλο. Έτσι μπράβο. Ναι. Πρόσφατα Γιάννη, πρόσφατα στο Λουτράκι ένας τσαμπουκάς μαγαζάτορας βγήκε με τσαμπουκά και πήρε τα τρυπόδια και την κιθάρα του μουσικού και την πέταγε λες και ήταν... πώς βλέπεις πρέπει να συμπεριφέρονται σωστά οι άνθρωποι σε αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει να συμπεριφέρονται καλύτερα, ναι, από ότι συμπεριφέρονται μέσα στο λουλουδοπόλεμο που τον... και εμείς έχουμε υπάρξει, ναι, λάτρεις στο λουλουδοπόλεμο και της νύχτας, ναι, και, ναι, και των ονομάτων και, ναι, των φυρμών των λεγόμενων. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριφέρονται καλύτερα και ούτε να τους πετάνε τα διφραγκάκια, ναι, να τα κουμπάνε και να τους καλοχαιρετάνε και, ναι, να τους χειροκροτούν. Γιατί ο καλλιτέχνης θέλει πρώτα το χειροκρότημα και μετά τα χρήματα. Ναι. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να συμβαίνουν. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε οι προοδευτικοί δήμαρχοι, ναι, όπως είναι η Καλαμάτα, ναι, που έχει σημαντική πρόοδο, ναι, αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό και, ναι, γενικά βλέπω μια πάρα πολύ ωραία πόλη, ναι, να έχει χώρους που να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι ένα μικρό στέγαστρο, ναι, και να είναι ο χώρος του ανώνυμου καλλιτέχνη. Μάλιστα. Να κάνουν διάφορες, εκτός από τραγούδια, ναι, να κάνουν και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, πώς το έγραψες αυτό το τραγούδι, φίλε Γιάννη? Γράφεις τραγούδια, γράφεις στίχους? Όχι, τραγούδια δεν έχω κάνει κανένα τραγούδι. Ναι. Έχω αποφασίσει από το... Έχεις επιχειρήσει να γράψεις ένα στίχο? Όχι, όχι. Γιατί? Στίχους... Δεν γνωρίζω εγώ να γράφω στίχους. Δεν έχω σε επαφή με συνθέτες για να... Όχι, να Γιάννη, άκου να σου πω κάτι. Επειδή είσαι φίλος μου, δεν είναι δύσκολο να γράψεις ένα στίχο. Μπορεί και να έχω γράψει, δεν γνωρίζω. Ναι, αυτό λέω. Εγώ γράφω ό,τι βγαίνει από την καρδιά μου, προσπαθώ να το δώσω. Ο στίχος είναι κάτι που μιλάει στην καρδιά. Ναι. Αυτό μπορεί, είναι στίχος. Μπορεί να είναι στίχη. Μπορεί, δηλαδή, να είναι... μπορεί εσύ να έχεις γράψει ένα ποίημα που το θεωρείς να μην είναι καλό και να είναι καταπληκτικό. Ο στίχος είναι κάτι που βγαίνει μέσα από τη ζωή μας, κάτι που μιλάει για την καρδιά, ναι, μας. Ναι, μιλάω για στίχους που να έχουν γίνει τραγούδια, αυτό, ναι, αυτό απαντάω. Ωραία. Μπορεί, τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Αυτά τα κρίνουν οι φίλοι μου που τα διαβάζουν. Και εγώ τα ανεβάζω. Για πες μου, πώς ξεκίνησες να γράφεις αυτό το στίχο? Εγώ, αυτό το για τους... Ναι, για τους μουσικούς του δρόμου. Ναι. Εγώ όταν κυκλοφορώ στην πόλη κάπου. Ναι, στη Ρόδο.
Εκτός από τη Ρόδο, ναι, και στην Αθήνα, για την Αθήνα περισσότερο. Ναι. Εκεί συναντάς αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο. Στην Ερμού και γύρω, ναι, από την Ακρόπολη. Στέκομαι και τους απολαμβάνω. Ναι. Δεν έχω και το καλύτερο μουσικό αυτή. Ναι. Και άρα είμαι και καλός Κρητής. Ναι, Κρητής. Ναι. Και τους απολαμβάνω όχι για τις μουσικές τους δυνατότητες, γιατί αυτό το κρίνουν άλλοι. Ναι. Τους απολαμβάνω για τις ψυχές τους. Ναι. Που πάνε και κάθονται, στέκονται σε ένα. Σε μια άκρη δρόμου, ναι, και βγάζουν την ψυχούλα τους. Ναι. Αυτό. Έτσι, μπράβο. Καλά το είπες. Είδες, πρέπει να γράψεις, Γιάννη, γράφεις καλούς στίχους. Το βγάζουν την ψυχούλα τους είναι ένας στίχος που είναι για τραγούδι. Μακάρι. Μακάρι να γίνουν τραγούδια, εγώ δεν έχω απέτηση. Δηλαδή, από μπορεί να έχεις γράψει, Γιάννη μου, να έχεις γράψει ένα στίχο, να έχεις γράψει κάτι, ένα ποίημα, το οποίο να έχει λόγια μέσα που είναι κατάλληλα για να γίνουν ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ναι. Αυτό που είπες πριν λίγο, βγάζουν την ψυχούλα τους, ναι, είναι καταπληκτικό. Αυτό λοιπόν έκανα κι εγώ. Έτσι, μπράβο. Πήρα την ψυχή τους κατά τη δική μου άποψη, ναι, την έχω λίγο, ναι, καλύπτει περισσότερο την ανάγκη για επιβίωση. Ναι. Περισσότερο αυτό, παρά τις δυνατότητες που έχει ένας μουσικός. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ανέβασα για να τιμήσω την προσπάθεια που κάνεις, φίλε Φώτη. Το κάνουμε, Γιάννη, είμαστε μια ομάδα. Ναι, είσαστε ομάδα, εγώ δεν θέλω να... Εσύ μπορεί να τα πεις αυτά, εγώ δεν ξέρω, ναι, παραπέρα. Ναι. Και γράφω αφιερωμένο στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικών του Δρόμου που θα γίνει στις 16-17 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα, με προτεργάτη το φίλο μου Φώτη Κοντροβή. Εύχομαι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και να γίνει θεσμός για αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, μουσικούς, που στολίζουν με τις μελωδίες τους στους δρόμους της πόλης. Μάλιστα. Το έχω ονομάσει το δρόμο η μουσική. Ναι. Χειμωνιάζει πια ο καιρός, μωρό μου, και εμείς παίζουμε στην άκρη του δρόμου. Με το όργανά μας τραγούδια λαϊκά, χαρές και βάσανα επάνω στην πενιά. Ρίξε και εσύ περαστικέ, για σένα τραγουδάμε, σε λίγο θα πεινάσουμε, να έχουμε να φάμε. Και σαν θα βρέξει ο καιρός, εμείς εδώ στη μένη, γιατί η δική μας μουσική δεν είναι στεγασμένη. Όλοι του δρόμου η μουσική έχουμε μία τρέλα. Θαμώνες μας περαστικού που ρίχνουν στα καπέλα. Δεν έχουμε διαφορά από όσους είναι στη ζέστη, μα έχουμε καρδιά ζεστή και ας μένουμε και ρέστη. Θεέ των δρόμων κάνε μας πάλι καλή ημέρα, να τραγουδήσουμε ξανά στον κόσμο εκεί πέρα. Να κάτσουν να απολαύσουνε όλη τη μουσική μας, να αφήσουνε και χρήματα, να ζεσταθεί η ψυχή μας. Φίλε Γιάννη, με συγκίνησες πάρα πολύ. Αυτός ο στίχος που έχεις γράψει είναι καταπληκτικός για να γίνει τραγούδι. Εγώ θα το δώσω, στείλ το μου, κοινοποίησέ το μου. Καταρχήν μας δίνεις την άδεια να το διαβάσει ο παρουσιαστής. Να το κάνετε ό,τι θέλετε. Εάν θα γίνει το φεστιβάλ την ημέρα των τελικών. Να το κάνετε ό,τι θέλετε. Να το διαβάσει στο κοινό. Και θα πούμε ότι είναι ο στίχος του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου. Ευχαριστώ πάρα του πολύ. Φίλου μου, του Γιάννη του Χαραλαμπόπουλου. Με συγκίνησες πάρα πολύ. Άκουσα πολύ καλά λόγια. Και αυτό το στίχο, εάν τον πάρει ένας επαγγελματίας στιχουργός, τον κάνει τραγούδι. Συνθέτει. Τον κάνει τραγούδι. Όχι, ο στιχουργός, αυτό που έχεις γράψει, το ρεστουσάρι, διώχνει κάποια κακά κείμενα. Παίρνει τα καλά, γιατί έχει πολλά καλά μηνύματα αυτό που έχεις γράψει. Γίνεται τραγούδι. Λοιπόν, εμένα θα μου το κοινοποιήσεις. Στο φίλο σου το Φώτη το Κουντρουμπί, ναι, ναι, και εγώ θα το διαχειριστώ και ό,τι και να γίνει, να ξέρεις έχει, ότι... Έχει ήδη μπει στο δικό σου το... Και να ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, στίχος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Το έχεις στο δικό σου προφίλ πλέον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Με συγκίνησες πάρα πολύ. Και εγώ είμαι συγκινημένος, ελπίζω να μην φαίνεται. Να ξέρεις κάτι φίλε Γιάννη, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 9 μέρες για το φεστιβάλ και ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνει. Δεν μας βοηθάμε. Εύχομαι να τα καταφέρετε.
πιστεύω και εγώ ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που μας βοηθάνε, που είναι οι ξενοδόχοι. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που μας βοηθάνε, που είναι ο Σύλλογος Εστίασης Καλαμάτας και Μεσσηνίας. Και υπάρχουν και ανώνυμοι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακουστεί το όνομά τους και πρέπει να τρέξουμε να κάνουμε την εκδήλωση, η οποία η εκδήλωση έχει στηθεί καλά και πιστεύω ότι με την αγάπη που έχουμε εμείς και η ομάδα μας ότι θα γίνει. Εύχομαι Φώτη να τα καταφέρετε και νομίζω, ελπίζω ότι αυτό που κάναμε μαζί σήμερα να βοηθήσει. Ελπίζω. Φίλε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Οι ευχές μου μαζί σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αρχαία κύβο το πάμε. Γιώργιο.